Και βοηθάτε και εσείς στην τηλεόραση ακριβώς για να πείσουμε τον κόσμο ότι δεν είναι μαγιά να πεις ότι εγώ δεν εμβολιάζομαι. Δηλαδή ένας πιο ηλικιωμένος μπορεί να φοβάται παρενέργειες, ξέρω και τα λοιπά. Ένας ας πούμε 18 χρονών δεν φοβάται τίποτα γενικώς. Οπότε μάλλον Εντάξει, είναι και η για τον αντίδραση. μεγαλύτερο. Δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιου είδους συζήτηση ακόμα, σε τέτοιου είδους απόφαση για εισήγηση. Πάντα υπάρχει η εναλλακτική λύση του τέστη. Μάλιστα. Ας πούμε, διότι εξαρτάται και ποιος είναι ο ρυθμός εμβολιασμού και στις υπόλοιπες χώρες. Είναι πολύπλοκο το θέμα και πολιτικό με την έννοια των διεθνών σχέσεων κτλ. Πείτε μας κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά τα κρούσματα, μας είπε η κυρία Παπαευαγγέλου πριν από λίγο ότι ο μέσος όρος έχει πέσει πια στα 24. Μέσα σε λίγες εβδομάδες ήμασταν στα 34 έτη, τώρα πια είμαστε στα 24. Αυτό σημαίνει όμως, όσο μένουμε χαμηλά στις ηλικίες, ότι δεν θα δούμε και επιβάρυνση πολύ σημαντική στα νοσοκομεία. Είναι έτσι, κύριε Βατόπουλε? Ελπίζουμε ότι δεν θα δούμε πολλά βαριά περιστατικά στους πολύ νέους. Mm-hmm. Να το πω ακριβώς. Ελπίζουμε ότι δεν θα δούμε πολλά βαριά περιστατικά. Δυστυχώς θα δούμε και βαριά περιστατικά. Ήδη στις μονάδες υπάρχουν πολλοί νέοι και μάλιστα και χωρίς ιδιαίτερο λόγο, οι οποίοι ταλαιπωρούνται σε Υπάρχουν δηλαδή 25-30 τριαντάριδες οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στις ΜΕΘ. Από όσο γνωρίζω, ναι, ελάχιστοι, αλλά υπάρχουν. Από όσο γνωρίζω, ναι. Τόσο πιο πολύ εμβολιάζονται, τόσο δυσκολεύεται, τόσο δεν αφήνουμε χώρο στον ιό δεν επιλέγονται μετάλλα, δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταλλάξει. Αυτό είναι τώρα. Η λογική ότι έχουμε τη ΔΕΛΤΑ μεταδίδεται πιο γρήγορα, αλλά τι να εμβολιαζόμαστε, δεν έχει νόημα, δεν ισχύει. Είναι και αυτό ένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Βατόπουλε, τόσο καθαρά. Λέτε ότι από τη στιγμή που έχουμε το εργαλείο, που είναι το εμβόλιο, έχουμε τη δυνατότητα να εξαφανίσουμε τον ιό. Να μην του Κάπως αφήσουμε έτσι, χώρο ναι. να μεταλλάσσεται στην πραγματικότητα και να μας ταλαιπωρεί. Κάπως έτσι. Βέβαια, υπάρχει και το διεθνές θέμα. Ούτε το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν είναι εμβολιασμένο και υπάρχει και εκεί πρόβλημα. Αλλά ας κοιτάξουμε και την πατρίδα μας. Όσο περισσότερο εμβολιαστούμε, τόσο. Ακριβώς όπως το είπατε, δεν δίνουμε χώρο στον νέο να μεταλλάσσεται και δεν διασπείρονται οι διάφορες μεταλλάξεις που επιλέγονται.